Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι πάλι επίκαιρο, δηλαδή σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού. Για άλλη μια φορά λοιπόν εστιάζουμε στην προστασία από τον κορονοϊό και ειδικά στις τροφές που περιέχουν βιταμίνη D, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η επάρκεια σε βιταμίνη D προστατεύει από τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Αλλά ακόμα κι αν ο κορονοϊός προκαλέσει την νόσο SARS-CoV-2, η επάρκεια σε βιταμίνη D εξασφαλίσει καλύτερη πορεία της νόσου. Ακόμη και από τις αρχές του Μαρτίου φέτος, ξεκίνησαν οι πρώτες αναφορές ότι τα άτομα που έχουν επάρκεια βιταμίνης D στο αίμα τους φαίνονταν ότι ακολουθούσαν μια πιο ήπια πορεία όταν έκαναν εισαγωγή στο νοσοκομείο με λίμωξη από κορονοϊό. Επίσης, εκείνη την εποχή δημοσιεύτηκαν και μελέτες που σχολίασαν ότι στην Ιταλία και την Ισπανία, που το πρώτο κύμα του κορονοϊού χτύπησε πολύ βαριά, τα επίπεδα βιταμίνη D στους πρεσβύτερους ήταν ιδιαίτερα χαμηλά και μπορεί να υπάρχει κάποιος σχετισμός με αυτό. Μπορεί δηλαδή η Ιταλία και η Ισπανία να είχαν περισσότερα θύματα από τον κορονοϊό λόγω του πολύ υψηλού επιπολασμού της ανεπάρκειας σε βιταμίνη D στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Η απάντηση, μπορεί. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έπαιξαν σημαντικότερο ρόλο. Πάντως στη συνέχεια ήρθαν και οι πιο συγκεκριμένες μελέτες, δηλαδή μελέτες που ξεκαθάρισαν ότι η επάρκεια σε βιταμίνη D βοηθάει και αυτό μάλιστα επιβεβαιώθηκε από πολλά κέντρα υποδοχής κρουσμάτων κορονοϊού. Επίσης, ακολούθησαν μελέτες που μας αποκάλυψαν το μηχανισμό με τον οποίο γίνεται αυτό. Και τέλος πρόσφατα, μόλις πριν μερικές εβδομάδες, δημοσιεύθηκαν και μελέτες που έδειξαν ότι τα συμπληρώματα με βιταμίνη D φαίνεται ότι βοηθούν στην προστασία από τον κορονοϊό. Αυτό κατέληξε σε μια πανηγυρική νίκη της βιταμίνης D που υποχρέωσε ακόμα και τον Σιόδρα της Αμερικής, τον Dr. Fauci, όχι μόνο να συστήσει σε όλους να παίρνουν βιταμίνη D για τον κορονοϊό, αλλά δήλωσε ότι και αυτός κάνει το ίδιο πράγμα. Άρα, αν το παραδέχεται μια από τις σημαντικότερες αυθεντίες παγκοσμίως για τον κορονοϊό, σημαίνει ότι έχουμε αρκετά στοιχεία. Στο παρελθόν, έχω εξηγήσει γιατί η βιταμίνη D είναι χαμηλή σχεδόν σε όλους μας και συστήνω εξέταση των επιπέδων βιταμίνης D και συστήνω τροφές και συμπληρώματα αν δεν αρκεί. Από την άλλη, αν δεν θέλετε να παίρνετε βιταμίνη D σήμερα, θα σας συστήσω τις τροφές που είναι πιο πλούσιες σε βιταμίνη D για να τις επιλέγετε και να τις καταναλώνετε συχνά. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Πάντως υπολογίστε ότι την ημέρα πρέπει να καταναλώνετε πάνω από 800 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D, αλλά επειδή το πιθανότερο είναι να έχετε ήδη έλλειψη, καλύτερα να στοχεύσετε στις 2.000 μονάδες την ημέρα μέχρι να μπείτε στην ασφαλή ζώνη. Πάμε όμως να δούμε τις τροφές. Πέστροφα. Από τα αγαπημένα μου φαγητά. Η πέστροφα παρέχει περίπου 800 διεθνείς μονάδες ανά 200 θερμίδες, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βιταμίνης D που θα βρείτε σε οποιαδήποτε μη ενισχυμένη τροφή. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει ανησυχητικά δεδομένα για τις πέστροφες από ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα και γι' αυτό συχνά απολαμβάνω πέστροφες από τον όμορφο Λούρο ποταμό, ιδανικά σερβιρισμένες δίπλα στο ποτάμι μισή ώρα έξω από τα Ιωάννινα. Δυστυχώς όμως συνήθως αρκούμε στις πέστροφες που αγοράζω από το σούπερ μάρκετ, φρέσκες ή κατεψυγμένες και τις απολαμβάνω σπίτι μου. Σολομός, ένα από τα νοστιμότερα ψάρια που είναι και πολύ πλούσιο σε βιταμίνη D, ακίζοντας τις 550 διεθνείς μονάδες ανά 200 θερμίδες. Αλλά δυστυχώς ο σολομός από ιχθυοκαλλιέργεια είναι εξαιρετικά φορτωμένος με πολύ επικίνδυνες τοξίνες. Γι' αυτό συστήνεται μόνο σολομός πελαγίσιος, άγριος, όπως τον λένε καμιά φορά. Μην τρώτε ποτέ σολομό από ιχθυοκαλλιέργεια. Σας παρακαλώ. Σας υπόσχομαι σε μελλοντικό βίντεο να παρουσιάσω τη σχετική μελέτη. Σαρδέλες. Η σαρδέλα αποτελεί το αγαπημένο μου ψάρι γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο, πολύ θρεπτικό αλλά και εξαιρετικά οικονομικό. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι η σαρδέλα είναι πολύ πλούσια σε ωμέγα 3, σήμερα όμως θα σας πω ότι είναι και πολύ πλούσια σε βιταμίνη D, φτάνοντας στις 500 διεθνείς μονάδες ανά 200 θερμίδες. Συνυπολογίζοντας ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου τοξίνες και κοστίζει τόσο λίγο,
θα πρέπει να φροντίζετε να την τρώτε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ρέγκα. Η Ρέγκα προσφέρει 400 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D ανά 200 θερμίδες ψαριού. Είναι επίσης μια πολύ καλή λύση. Δυστυχώς συχνά στο εμπόριο τη βρίσκουμε παστή, που είναι μια κακή ιδέα γιατί στα παστά συχνά δημιουργούνται καρκινογόνες ουσίες, άρα συστήνεται μόνο φρέσκια ή κατεψυγμένη. Σκουμπρί. Το σκουμπρί είναι ψάρι συγγενικό στη σαρδέλα και μοιράζεται πολλά από τα καλά της σαρδέλας, όσο και την χαμηλή τιμή. Τα επίπεδα της βιταμίνης D είναι λίγο πιο χαμηλά στο σκουμπρί, γύρω στις 350 μονάδες, αλλά συνυπολογίζοντας τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά, μπορεί να καταναλωθεί εύκολα ως εναλλακτικό της σαρδέλας. Καλό είναι να θυμάστε ότι η κονσερβοποίηση μειώνει τα θρεπτικά συστατικά των τροφών, γι' αυτό αν δεν βρίσκετε να καταναλώνετε φρέσκα ψάρια, προτιμάτε κατεψυγμένα. Είναι πάντα καλύτερα. Μανιτάρια. Τα μανιτάρια παρέχουν 150 με 200 διεθνείς μονάδες βιταμίνη D ανά 200 θερμίδες. Άρα είναι και αυτά μια πηγή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δυστυχώς η ελληνική κουζίνα δεν έχει πολλά πιάτα με μανιτάρια, αλλά προσπαθήστε να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με μανιτάρια γιατί αξίζει. Εκτός από βιταμίνη D, περιέχουν πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά. Γάλα. Το γάλα παρέχει περίπου 150 με 200 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D ανά 200 θερμίδες και είναι μια καλή λύση σε περίπτωση που δεν σας προκαλεί δυσανεξία. Αυτές είναι οι τροφές που είναι ρεαλιστικά πλούσιες σε βιταμίνη D. Δυστυχώς, όλες οι υπόλοιπες περιέχουν κάτω από 150 μονάδες και γι' αυτό δεν τις θεωρώ πλούσιες σε βιταμίνη D και δεν τις καταγράφω. Ας πούμε τα αυγά έχουν 50 μονάδες, το κρέας κάτω από 40, το τυρί περίπου 15. Άρα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Από την άλλη, για να πλησιάσουμε ακόμα και το χλιαρό όριο των 800 μονάδων την ημέρα, πρέπει να τρώμε τα ψάρια που ανέφερα πρακτικά, καθημερινά. Όχι ότι αυτό δεν είναι καλό, αλλά είναι μάλλον βαρετό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσετε να εκτίθεστε στον ήλιο, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει λίγο. Αλλά μάλλον και πάλι θα χρειαστεί να πάρετε συμπληρώματα με βιταμίνη D. Όμως το ίδιο κάνει και ο Dr. Fauci, που είπαμε και νωρίτερα, που είναι αυθεντία στον κορονοϊό παγκοσμίως και το έχει παραδεχτεί και δημόσια. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να σας παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.